Το πολιτικό σκέλος τώρα, ο Τραμπ έβαλε πάγο στις περισσότερες επιδιώξεις του Τούρκου Προέδρου. Είναι η στιγμή που οι μαυροφορεμένοι σωματοφύλακες του Ερντογάν χτυπούν με μανία Κούρδους διαδηλωτές, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα που συνεδέαν τον Τούρκο πρόεδρο με τους τζιχαντιστές, ακριβώς έξω από την κατοικία του Τούρκου πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον. Προσπάθησαν να τους φημώσουν, καθώς μέσα ήταν ο Σουλτάνος. Στα πλάνα φαίνονται Κούρδοι διαδηλωτές να πέφτουν στο έδαφος και να δέχονται κλωτσιές ακόμη και στο πρόσωπο. Ο ίδιος ο Τούρκος πρέσβης Κιλίτς ήταν εκείνος που μόλις ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις είπε στους Αμερικανούς αστυνομικούς: «Γιατί επιτρέπεται να γίνονται αυτά?» Who attacked you? The Turks. Put lots of pressure on your head. Yeah. It's bleeding. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ουάσιγκτον κάλυψε τη φρουρά του Ερντογάν, λέγοντας πως τα επεισόδια ξεκίνησαν μεταξύ ομάδων που διαφωνούσαν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάλυψε τον Ερντογάν στη συνάντησή τους. Παρά τις φιλοφρονήσεις, τα παγωμένα, αμήχανα, σφιγμένα χαμόγελα, ο Τραμπ, χτυπώντας τον ώμο τον Ερντογάν, έδειξε ποιος κάνει κουμάντο. Ο Τούρκος πρόεδρος αντέδρασε στο αμερικανικό σχέδιο να εξοπλιστούν οι Κούρδοι μαχητές στη Συρία. Ο Τραμπ όμως δεν έκανε πίσω. Μάλιστα, μετά την τυπική συνέντευξη τύπου, έφυγε από την αίθουσα χωρίς καν να τον περιμένει. We support Turkey in the first fight against terror and terror groups like ISIS and the PKK and ensure they have no safe quarter. YPG, PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata. Στο κενό έπεσαν και οι προσπάθειες του Σουλτάνου για έκδοση του Φετουλάχ Γκουλέν. Οι άνθρωποι του Ιμάμι στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην παζαρεύουν την τύχη του. For the United States to simply accept Erdogan's demand to appease him would send a very wrong signal to the world. Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν έχει πολύ παρασκήνιο που αφορά και στα ελληνικά συμφέροντα. Πάμε στον Ηλία Παπανικολάου, ο οποίος έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες. Αλλά βεβαίως, Ηλία, πρέπει να πούμε ότι τέτοιες εικόνες δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε μόνο στην Τουρκία. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εικόνες ντροπής, ψευτοτραμπουκισμοί, βλέπουμε εδώ στην εικόνα μας. Ξύλο, οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλη ηλικία, τουλάχιστον προχωρημένη ηλικία, δεν είναι νεαροί. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ταραξίες. Είναι Κούρδοι, Αρμένοι, δεν ξέρω ποιες άλλες εθνικότητες ήταν εκεί. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ερντογάν έδειξε και εκτός συνόρων με την ανοχή της Αμερικανικής αστυνομίας το πραγματικό του πρόσωπο που είναι αυτό ακριβώς. Είναι άνθρωποι που τους κυνηγάνε. Ένα ψάχι τραμπουκισμού δηλαδή και στο εξωτερικό, ενώ μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και άλλων μεγάλων τουρκικών πόλεων. Τώρα να πούμε, Μάρο, ότι αυτή η συνάντηση μάλλον ήταν μια μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν. Και εδώ τίθεται ένα θέμα γιατί την προκάλεσε. Αν την προκάλεσε τελικά ο ίδιος, προφανώς γνώριζε ότι δεν θα πάρει τις απαντήσεις που ήθελε. Θίξαμε στο βίντεο δύο θέματα στα οποία έχασε, τα ξέρουμε. Είναι το θέμα του Γκουλέν. Ο Τραμπ έκανε σαν να μην το ακούει. Είναι το θέμα των Κούρδων, όπου και εκεί τους εξήγησαν μάλιστα ότι κοιτάξτε, εδώ θα περιπολείται με Αμερικανούς πεζοναύτες. Κομμένα τα ψέματα, κομμένη η πλάκα. Δεν υπάρχουν πια τυχαίοι βομβαρδισμοί όπως έκανε ο Ερντογάν πριν. Στους Κούρδους της Συρίας. Το τρίτο ζήτημα είναι. Ζήτησε έναν τραπεζίτη πίσω. Τι είναι αυτός ο τραπεζίτης? Είναι ένας άνθρωπος εμπιστός του, όπως όλοι αυτοί που κινούνται μεταξύ προσκηνίου και παρασκηνίου, καταλήγουν κάποτε να είναι έμπιστοι του Ερντογάν. Ο κύριος Ατιλά, λοιπόν, ο οποίος είχε συλληφθεί το Μάρτιο στην Ουάσιγκτον σε μια πτήση πολιτική όπου επέβαινε, ο οποίος κατηγορείται ότι προσπάθησε να σπάσει το εμπάργκο κατά του Ιράν. Ζήτησε λοιπόν και τον κύριο Ατιλά ο Ερντογάν και ήταν το τρίτο γκολ που έφαγε σε αυτή τη συνάντηση. Αυτό τώρα τι σημαίνει, το ότι δεν πήγε καλά η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ για τα συμφέροντα του Ερντογάν? Έχουμε να κερδίσουμε εμείς κάτι ως Ελλάδα από αυτό? Κοίταξε, Μάρα, ο Ερντογάν απομονώνεται ακόμα περισσότερο. Καταρχάς, δεν είναι πια το αγαπημένο παιδί των Αμερικάνων. Θυμάσαι ότι ό,τι και να έκανε ο Ερντογάν και οι προηγούμενοι Τούρκοι ηγέτες, του τραβάγαμε λίγο μήπως το μαυλάκι. Μήπως όμως ένα πληγωμένο θηρίο πρέπει να το φοβόμαστε περισσότερο? Αλήθεια είναι αυτό που λες, αλλά το πληγωμένο θηρίο, ο δαγκώνι, όπως λένε, καμιά φορά ψοφάει και στο τέλος, βέβαια. Να το σημειώσουμε γι' αυτό κάπου. Ηλία, σε ευχαριστώ. Νέο αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει η Αθήνα μετά το πρόσφατο μπαράζ παραβιάσεων σε αέρα και θάλασσα στο πλαίσιο της μεγάλης τουρκικής άσκησης θαλασσόλικος. Ο Πάνος Καμένος τονίζει πως οι ένοπλες δυνάμεις μας απαντούν σε κάθε πρόκληση, ενώ το πολεμικό ναυτικό δίνει ηχηρή απάντηση με την άσκηση καταιγίδα. Καμία πρόκληση δεν μείνει αναπάντητη. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου και το τελευταίο αεροπλάνο που να μην κατέβει είναι το ελληνικό.
Η Άγκυρα συνεχίζει να αμφισβητεί τον ελληνικό εναέριο χώρο των 10 μιλίων και η εφημερίδα Χουριέτ γράφει ειρωνικά ότι 141 παραβιάσεις της περασμένης Δευτέρας στο Αιγαίο δεν ήταν αληθινές παραβιάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως δείχνει να στηρίζει την Ελλάδα στην κόντρα της με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Τουρκία να αποφεύγει τις εντάσεις και να απέχει από κάθε απειλή ή ενέργεια που στρέφεται εναντίον ενός κράτους μέλους ή που βλάπτει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε την Τσεχία και είχε σημαντικές επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας, κάλεσε την Άγκυρα να αποφασίσει αν θέλει να ανήκει στην Ευρώπη. Είναι ζήτημα των ίδιων των Τούρκων να αποφασίσουν αν θέλουν πραγματικά να δουλέψουν και να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ερχόμενη εβδομάδα η Άγκυρα θα κάνει ασκήσεις πυρών ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, στο πλαίσιο της άσκησης Θαλασσόλικος. Η Αθήνα απαντά με την προγραμματισμένη ναυτική άσκηση Καταιγίδα 2017, που θα γίνει στο Αιγαίο την εβδομάδα από 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου. Το πολεμικό μας ναυτικό έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει τη δύναμη αποτροπής του στόλου μας. Δυσάρεστη.